όντως διαφεντεύει και εσείς ήρθατε εδώ να την τιμήσετε και έρχεσαι και την παίρνετε από τη σιάπιστα και μάλιστα με τα πόδια και στη μία και στην άλλη αιωνία να την μεταφέρετε. Πρέπει να σας πω όμως ότι δεν ήταν πάντοτε έτσι και πράγματι. Κάποτε και οι σιατιστινοί πιο παλιοί, ίσως γιατί κάποτε γέννησαν λεφτά, άρχισαν να έρχονται με τα αυτοκίνητα να παίρνουν την Παναγία και να κοιτάνε να καλοπερνάνε και να μην την σέβονται. Θα σας διαβάσω τώρα και θα τελειώσω μία μαρτυρία ενός παλιού ανθρώπου, γραμμένη σε ένα σιατιστινό κατάστημα, για να δείτε λιγάκι πώς ήταν τα πράγματα. Και βέβαια οι άνθρωποι κάποια στιγμή ξύπνησαν, κατάλαβαν και σήμερα θέλω να πιστεύω ότι έχετε ξαναβρει τον δρόμο σας. Διηγείται στο τέλος, θα σας πω ποιος, και γράφει. Το έχει γράψει ο ίδιος με τα χέρια του, δεν είναι μία αρθογραφία που δεν διαβάζεται, αλλά υπάρχει περιπτώσει. Λέει λοιπόν για μια περίπτωση που επέστρεφαν μάλλον ή πήγαιναν την εικόνα της Παναγιάς στον Άγιο Δημήτρη. Οι κύριοι και οι φίλες καθόταν στο καφενείο στα τρία πηγάδια την πλατεία και πέσανε τάβλοι και χαρτιά. Σύμπτωσης να περνάει από εκεί και η Θεομήτωρος Παναγία. Κανένας όμως δεν σηκώθηκε να προσευχηθεί και να ασπαστούν τη Θεοτόκο. Κακώς κάνανε, μη χάσουν το παιχνίδι τους. Ήταν μέρα της Πεντηκοστής. Αμέσως, σαν χύνεται ένα άγριο σύννεφο και τρομερό χαλάζι σαν αυγό. Δεν έχει αφήσει γραμμίδια, τα έχει κάνει όλα κομμάτια. Τσίμπους γαλβανιζέ, τα είχε χτυπήσει όλα. Στα υπόστεγα τα νερά ποτάμια γινόταν. Ο κόσμος δεν ξέραν πού να πάνε και πού να σταθούν. Την άλλη μέρα όλοι είχαν γίνει μάστοροι από τη Γαλατινή και από το Μικρόκαστρο. Εξαιτίας από 30 άτομα ή και 40 να ήταν που παίζανε στο καφενείο τάβλη και χαρτιά. Τώρα όπως βάλαν μυαλό, κατάλαβαν τι εστί πίστη. Εγώ όμως δεν κατάγομαι από εδώ. Κατάγομαι από τη Γαλατινή και ήρθα ως γαμβρός εδώ. Τότε η σκιατιστινή, εκείνα τα χρόνια, την παίρναν και την φέρναν με μεγάλη συνοδεία τη Θεοτόκο. Κατόπιν όταν βγήκαν τα αυτοκίνητα, τα φέρναν με το αυτοκίνητο να μην κουράζονται. Δεν την φέρναν διαχειρός. Μερικά χρόνια κατόπιν, όπου πάθαν αυτή την καταστροφή, τώρα τη συνοδεύουν με τα χέρια τους. Διότι δεν είμαι τα πιστοί χριστιανοί, είμαστε ψευτοχριστιανοί. Αυτό να το παραδεχτούμε. Διότι κάποιος στην Κοζάνη πολλές φορές μας έλεγε ότι δεν είμαι ένα πιστή, είμαι ένα ψευτοχριστιανή, αφού δεν δίνουμε σημασία πολύ, εάν είναι Χριστός ή Παναγία ή άλλοι άγιοι. Δεν δίνουμε σημασία, αλλά μόνο τρέχουμε γρήγορα να φύγουμε, μη τυχόν και δεν προλάβουμε το τρένο ή το αυτοκίνητο. Είναι από κάποιον Κωνσταντίνο Γκόβιτσια, που γεννήθηκε το 1900 στη Γαλατινή και επέφερε στο Μικρόκαστρο το 1982. Είναι ένα σημείωμα δικό του. Βλέπετε, είναι μια καταγραφή.